Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρήτης και Καλαμαριάς, κύριε κύριε Ιουστίνε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βριούλων, κύριε κύριε Παντελεήμων. Εντιμότατοι άρχοντες του τόπου. Ελογημότατοι καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σεβαστοί πατέρες, λαέ του Θεού, αγαπημένε και φυλάχια. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου είναι η κορυφαία έκφραση της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και το επιστέγασμα της εφαρμογής του θεϊκού σχεδίου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Η Αγία Εκκλησία μας καλεί και φέτος να εορτάσουμε σεβλοπρεπώς τη Μητρόπολη των Εορτών τα Χριστούγεννα, εν ύμνης και οδές πνευματικές. Η ενορία του Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς διοργανώνει απόψε συναυλία βυζαντινής μουσικής με ύμνους των Χριστουγέννων. Η χοροδία αποτελείται κυρίως από μαθητές του μακαριστού πρωτοψάλτου του Καθεδρικού Ναού Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης Χαριλάου Ταλιαδόρου, οι οποίοι ήταν για χρόνια στο αναλόγιο της Αγίας Σοφίας και σήμερα κοσμούν τα αναλόγια της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης. Χωράρχης, ο πρωτοψάλτης του ναού μας κύριος Γεώργιος Φανάρης. Τους ύμνους θα ερμηνεύσει θεολογικός ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Καλίνικος Παπαδόπουλος, τον οποίο διακαλώ στο βήμα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βριούλων, κύριε κύριε Παντελεήμων, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρήτης και Καλαμαριάς, κύριε κύριε Ιουστίνε Σεντεχμενάρχη της Ιεράς Ταύτης Επαρχίας, εντιμότατοι άρχοντες, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε Χριστούγεννα. Θα προσκυνήσουμε το Θεό Βρέφος που έλαβε το υπερπάνω όνομα Ιησούς. Αν είχαμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτό το όνομα, αν είχαμε αντιληφθεί όσο πρέπει την ακατανίκητη δύναμή, αν είχαμε λάβει πείρα των ανεκτήμητων δωρεών που μας χαρίζει, τότε δεν θα τον αφήναμε να περάσει ούτε στιγμή χωρίς να σκεφτόμαστε το γλυκύτατο όνομά του. Τότε θα επιθυμούσαμε όλο και περισσότερο την ένωση μαζί του. Ας παρακαλέσουμε τον νεογέννητο Κύριο Ιησού να ενισχύσει την πίστη μας, ώστε μόνο σε εκείνον να στηρίζουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας και με εκείνον πάντοτε να αγαπούμε με όλη μας την καρδιά. Δεν φταίει το μεθυστή, κάθε μας που όρθω σε ορτής των Χριστουγέννων σε είπο τέταρτο. Oh.
ετοιμάσω τον έσω άνθρωπο για να ανακλίνουν σε αυτό το σαρκοθέντα Θεό. Τότε πράγματι θα ειρηνεύσουν και θα χαρούν. Τα σήματα σήμερα χαράς πληρούνται. Χριστός τέχει εκ Παρθένου σε ύπο δεύτερο. Δόξα εν υψίστης Θεό και τη γης ειρήνη σε ύπο πλάγιο του δευτέρου.
άστρα και σπήλαιο ο έρημος και φάθμη, όροι και δέντρα, ζώα και φυτά, συμμετέχουν στο υπερφυές γεγονός της Θείας Συγκατάβασης και υπολογούν το θαύμα. Εφραίμεστε δίκαιοι, ουρανοί αγαλιάστες, κερδίσατε δώροι Χριστού γεννηθέντος ψάλλοι εκκλησίες τους ένους της εορτής και καλή σε Θεία συνήθιση και αρμονικό συνεορτασμό τα επίγεια με τα ουράνια, τα λογικά με τα άλογα, τους αγγέλους με τους ανθρώπους. Λοιπόν, εφραίμεστε δίκαιοι, ουρανοί αγαλιάστες, κερδίσατε δώροι Χριστού γεννηθέντος. Να χαίρετε εσείς οι δίκαιοι άνθρωποι και εσείς οι ουράνιες δυνάμεις. Η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι εδώ και 20 αιώνες ψηλαφεί την πραγματικότητα. Γι' αυτό η ουρανία κάλλονται και η γη εφραίνεται και πανηγυρίζει. Εφραίνεστε δίκαιοι 24. Ρύθισε ο δράκος, οι οργάνων και δραγών των κεφαλάς εμφολευόντων
διαδλάτει ο βασιλεύς των αιώνων Κύριος. Τα Ιορδάνια μάματα αποτελούσαν σύμβολα της σωτηρίας τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Ο σύμβολα της βυθίσεως στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας εισαγάγουν στη συμμετοχή σε αυτή τη νέα κτήση, νέα σχέση με την κτήση και τον άνθρωπο. Η πνευματική ζωή χρειάζεται οικολογικές και οικογενειακές σχέσεις, φανερώσεις και πράξεις. Με αυτόν τον τρόπο, τα ύδατα του Ιορδάνη γίνονται νάματα θείας παρουσίας στον κόσμο και την κοινωνία και παραμερίζουν τη φθορά, τον θάνατο και την καταστροφή. Νάματα Ιορδάνη, δοξαστικό έννον του όρθου, της εορτής των Θεοφανίων, ύπος πλάγιος του Δευτέρου. Τα διάφορα έργα, γιατί είναι δοξασμένος.
Θεός ονειρήνης, Πατήρ νυχτηρμών,
ταχεία τροπάρια και βρισκόμουν σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να τη μεταδώσω στον άλλον. Προπάντων, ο ιαμβικός κανόνας με εκείνες τις παράξενες και μυστηριώδεις λέξεις με έκανε να θαρώ πως βρίσκομαι στις πρώτες μέρες της δημιουργίας όπως ήταν πρωτόγονη η φύση του μέσου. Ο θεόρατος βράχος που κρεμόταν απάνω από τη μικρή εκκλησιά, η θάλασσα, τα άγρια δέντρα και τα χορτάρια, οι καθαρές πέτρες, τα ρημονίσια που φαινόταν πέρα στο πέλαγο, παγωμένος γοριάς που φυσούσε και έκανε να φαίνονται όλα κατακάθαρα, τα αρνιά που γελάζανε, οι τσοπάνιδες ντυμένοι με τις προβιές, τα άστρα που λάμπανε σαν παγωμένες δροσοσταλίδες τη νύχτα. Όλα τα βλέπα μέσα από τους χριστουγεννιάτικους ύμνους, μέσα από τα ιαντικά εκείνα αποκαλυπτικά λόγια, σαν και τούτα, λέει χαρακτηριστικά ο Φώτης Κόντο. Στην ενάτη οδή, ακούμε το καταπληκτικό μεγάλων ψυχήν μυστήριων ξένων ορών και παράδοσων, το οποίο εκφράζει το δέος των πιστών μπροστά στο μεγάλο μυστήριο της γεννήσεως του Θεανθρώπου. Μυστήριον ξένο χαρακτηρίζει ο υπνοδός τη γέννηση του Θεανθρώπου. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από την πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια το μυστήριο της καταβάσεως του Θεού προς τον άνθρωπο, το οποίο συντελέστηκε με τη βοήθεια της Θεοτόκου που εμπόρισε σαρκή τον αχώρητον παντή για να φανερωθεί η άπειρη αγάπη του προς εμάς. Στέργην μεν ημάς ως αγίδινον φόβο ράων σιωπή. Είναι ευκολότερο σε εμάς να αρκεστούμε από το φόβο στη σιωπή που είναι και ακίνδυνη. Το να βλέπουμε όμως εγκόμια και ύμνους από πόθο για σένα παρθένε αρμονικά συντεριασμένους είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Αλλά μύτη, όσοι είναι η πρόθεσή μας, τόσοι ανάλογα δίνε σε εμάς τη δική σου δύναμη. Ενάντιο δι' του κανόνα της εορτής, ύπος πρώτος.
Εκκλησία μας γιορτάζει άλλη μια μεγάλη και σημαντική εορτή, την περιτομή του Χριστού. Η περιτομή ήταν προδίκωση του βαπτίσματος που θα δινόταν με την ενανθρώπιση του Χριστού. Ο Χριστός ήταν εκείνος που έδωσε τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη και ο ίδιος έπρεπε να το εφαρμόσει στον εαυτό του, έτσι ώστε να το συμπληρώσει και να τον υπερβεί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πρώτο στοιχειρό ιδιόμενο του Εσπερινού της εορτής. Συγκαταβαίνουν ο Σωτήρ. Ο Σωτήρ μας Ιησούς Χριστός κατέβηκε από το ύψος του ουρανού στη γη και έφτασε στο επίπεδο του γένους των ανθρώπων και κατατέθηκε να τυλιχνεί στα σπάργανα όπως οι άνθρωποι. Δεν αισθάνθηκε αποτροπιασμό ούτε ντροπή να δεχθεί τη σαρκική περιτομή. Ο ηλικίας 8 ημερών κατά τη μητέρα του, αλλά άχρονος κατά τον πατέρα του, προς αυτόν όλοι οι πιστοί ας βοήσουμε, σύ Ιησούς ο Σωτήρος μας, ελέησέ μας. Συγκαταβαίνω ο Σωτήρ, το πρώτο στοιχειρό ιδιόμενο του Εσπερινού της περιτομής, λίγο πλάγιο του κατάλληλου.
φαινόμενα συνέβησαν στη γέννηση του Χριστού. Το άνοιγμα των ουρανών, ο ύμνος των αγγέλων, η προσκύνηση των ποιμένων, η εμφάνιση του αστέρα, η προσκύνηση των ναών. Η Παρθένος σήμερα τον Άειρο λόγαινα και η γη δίνει ως δώρο το σπήλαιο σε εκείνον που είναι απρόσιτος. Άγγελοι δοξολογούν μαζί με τους ποιμένες. Μάγοι επίσης προχωρούν με οδηγό τους το αστέρι. Για το γένος μας γεννήθηκε νέο παιδί ο προαιώνιος Θεός. Ιησού, μπροστά σου γονατίζουμε. Σμύρνα και μάλαμα δεν έχουμε. Λίγο λιβάνι και αυτούς τους ύμνους αγαπημένοι. Λίγο λιβάνι απάνω στις καρδιάς το μυστικό πομό. Δέξου τα Χριστέ, καλό όνομα, φτωχή κι αν είναι η προσφορά μας. Πλούσια, αμέτρητη και ανίποτη στη γέννησή σου, είναι η χαρά μας. Και εσύ Παρθένε Μαριά, τούτη τη Μητρόπολη, νέας Κρήτης, σκέπε και συνάμα Καλαμαριάς, και το ποιμενάρχη αυτής φύλατε κόρη, εκ πάσης εμπειρίας και περιστάσεως. Η Παρθένο σήμερον, κοντάκιο της εορτής των Χριστουγέννων, 23. Ήθελα αυτή την εκδήλωση να την αφιερώσουμε στον δάσκαλό μας, τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο,